Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν ότι οι σωστές θρησκείες, μία εκ των οποίων βέβαια είναι και η ελληνική εθνική θρησκεία, ασχολούνται όχι μετά το θάνατο, αυτά είναι αναζητήσεις φιλοσοφικές που επιδέχονται φιλοσοφικών απαντήσεων και οι σχολές μας, δόξα τη Θεή, οι φιλοσοφικές μας σχολές έχουν δώσει πολύ καλές, τεκμηριωμένες και επαρκείς απαντήσεις η κάθε μία για τα μετά των θάνατων και από εκεί και πέρα ο καθένας ανάλογα με την δική του ιδιοσυγκρασία και το δικό του νου μπορεί ελεύθερα να επιλέξει την απάντηση τη φιλοσοφική που τον καλύπτει για τα μετά το θάνατο. Οι σωστές θρησκείες ασχολούνται με τη ζωή από τη στιγμή που θα γεννηθεί ο άνθρωπος μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνει. Εκεί να είναι ο άνθρωπος καλός και αγαθός, να είναι σωστός, να είναι άνθρωπος ο οποίος να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερος. Η ελληνική εθνική θρησκεία δείχνει στον άνθρωπο, ζητάει από τον άνθρωπο να προσπαθήσει να γίνει όσο γίνεται καλύτερος, να πλησιάσει την τελείωσή του. Την τελείωσή του, την τελειοποίησή του είναι αυτό που ζητάμε εμείς και αυτό που του βάζουμε σαν ζητούμενο μπροστά. Όχι να σώσει την ψυχή του, γιατί η ψυχή δεν απειλείται από κάτι για να τη σώσει. Να τιμήσει όμως αυτό που είναι η ψυχή του, να τιμήσει το θεϊκό τμήμα που φιλοξενεί μέσα του, να τιμήσει το δαίμονα εαυτού του, όχι να πάει κάτω από τις δυνατότητές του. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτονόητο είναι ότι η δική μας θρησκεία καταφάσκει τη ζωή. Είναι θρησκεία που θέλει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Είναι θρησκεία που θέλει την χαρά, θέλει την ευδαιμονία, θέλει την ωραιότητα, την ομορφιά, όχι τη στέρηση. Για μας το να νηστεύουμε 40 ημέρες, ξέρω εγώ πόσο νηστεύουν οι χριστιανοί, είναι προσβολή προς τους θεούς που μας δίνουν τα αγαθά τους. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν και εμείς έχουμε και τα απαρνούμαστε. Δεν το κάνουμε για μία μέρα όπως το κάνει στην αρχαιότητα για να καθαρίσει το σύστημά μας. 40 μέρες απάρνηση της ζωής και της χαράς. Προσβολή. Προσβολή κατά των θεών. Εμείς, στη δική μας θρησκεία, οι Έλληνες, ακριβώς καταφάσκουμε τη ζωή. Θέλουμε τους ανθρώπους ευτυχισμένους και χαρούμενους. Γιατί μόνο έτσι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να πατήσουν απάνω στη χαρά και στην ευτυχία, ώστε να αρχίσουν πλέον το δρόμο προς την τελείωση. Μέσα από τη συντριβή και την δυστυχία και την αθλειότητα, ποια τελείωση να πετύχουν. Εμείς δεν είμαστε πελεγρίνοι, δεν είμαστε εξόριστοι, περαστικοί από αυτή τη ζωή, όπως λέγανε οι χριστιανοί. Εμάς εδώ, στο εδώ και στο τώρα, είναι η υλοποίησή μας. Μετά θα παραδώσουμε στον κόσμο των αθανάτων. Θα δοθεί μετά αυτό το ψυχικό υλικό για να γίνει κάτι άλλο. Τώρα είναι που πρέπει να το τιμήσουμε εμείς αυτό. Εκεί λοιπόν, στην υπεράσπιση ακριβώς της ανθρώπινης χαράς, η ελληνική εθνική θρησκεία κάθεται αποφασιστικά ενάντια σε οποιαδήποτε. Ιδεολογία, σύστημα, ξέρω εγώ, η διδασκαλία, μονομανία, ιδεολειψία ή οτιδήποτε που επιτίθεται στη χαρά του ανθρώπου. Σε οτιδήποτε κάνει ενοχή στον άνθρωπο γιατί απλώς είναι χαρούμενος. Είμαστε εχθροί σε οτιδήποτε επιτίθεται στην ερωτική χαρά, στην απόλαυση των αγαθών που μας δίνουν οι θεοί, στην αυτάρκεια, στο αίσθημα του ότι είμαι καλά,
Είμαστε εχθροί σε οτιδήποτε τα πολεμά αυτά, τα πολεμάει. Γιατί ακριβώς η ελληνική εθνική θρησκεία θέλει τον άνθρωπο όρθιο, όχι γονατιστό. Γιατί έτσι μιλάμε εμείς και στους θεούς μας. Όρθιοι, όχι γονατιστοί. Οι δε χριστιανοί ας το ψάξουν αυτό, οι θεολόγοι τους, αφού φτιάχτηκε κατ' εικόνα και ομοίωση ο άνθρωπος, γιατί αυτός ο Θεός είναι τόσο ανόητος ώστε να ζητήσει από αυτό που είναι εικόνα του και ομοίωσή του να σέρνεται χάμω, να εξευτελίζεται? Γιατί? Για ας το ψάξουν καλύτερα στη θεολογία τους. Έχουν ένα μεγάλο λάθος και τους εκθέτει. Εμείς που δεν είμαστε εικόνα και ομοίωση των θεών, γιατί ακριβώς οι θεοί είναι άλλο πράγμα, είναι πέραν από το υλικό, πέρα από το μορφικό, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Αυτό που μοιραζόμαστε με τους θεούς είναι ο λόγος. Είμαστε έλογα όντα, γι' αυτό και θεωρούμε ότι από όλο το ζωικό είδος εμείς είμαστε πιο κοντά στο κατώφλι των θεών. Άρα δεν είμαστε εικόνα και ομοίωσή τους. Εμείς τα αγάλματα τα φτιάχνουμε ανθρωπόμορφα γιατί θέλουμε να τους κάνουμε πιο οικείους σε εμάς. Δεν λέμε όμως ότι είμαστε εικόνα και ομοίωση των θεών. Παρ' όλα αυτά όμως, ακριβώς επειδή έχουμε το θεϊκό στοιχείο μέσα μας, τον λόγο, οφείλουμε αυτό να το τιμήσουμε. Και επίσης έχουμε και κομμάτι από το θεϊκό μέσα μας. Γιατί οι θεοί μας δεν είναι από πάνω μας, είναι μέσα μας, γύρω μας, παντού. Διαπαιρνούν τα πάντα. Αυτό το σημαντικό λοιπόν, τμήμα της λατρείας των θεών, είναι η χαρά. Το να είναι οι άνθρωποι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Όχι εμείς οι ίδιοι μόνο, αλλά να κάνουμε και τους ανθρώπους γύρω μας χαρούμενους και ευτυχισμένους. Είναι τμήμα της λατρείας των θεών και αυτό. Να μπορέσεις να κάνεις ένα τραπέζι, ένα χορό, οποιοδήποτε γεγονός που θα πάρει έναν άνθρωπο δυστυχή, κατσούφι και να το φέρει να αφήσει τις λύπες του και να έρθει εκεί, να χαρεί και αυτός. Είναι προσφορά προς τους θεούς και αυτό. Όσοι βλέπουν την ελληνική εθνική θρησκεία σαν ένα ελληνικό αντίστοιχο αυτών των θρησκειών εδώ που επικρατούν αυτή τη στιγμή, κάνει τεράστιο λάθος. Οι φυσιολογικές, οι κανονικές θρησκείες πρωτίστως δεν ενσταλάσσουν στους ανθρώπους τους αισθήματα ενοχής. Δεν τους κάνουν να φοβηθούν. Δεν τους κάνουν να αποποιηθούν το οποιοδήποτε δικαίωμα στη χαρά έχουν. Γι' αυτό ακριβώς εμείς στο τέλος είμαστε που θα στην επόμενη στροφή θα είμαστε στα πράγματα. Οι άλλοι θα ιτηθούν, γιατί κάνανε το μεγάλο λάθος να επιτεθούν στη χαρά. Έκαναν το μεγάλο λάθος να επιτεθούν ακόμα και στη φύση. Γι' αυτό έχουν και αυτή τη μανία να επιτίθεται στη σεξουαλικότητα. Έχουν αυτή τη μανία να επιτίθεται ακόμα στις σύγχρονες εκφράσεις τους, τις καλλιτεχνικές, στην μορφή. Είχαν απαγορεύσει την μορφή, την ανθρώπινη, το σώμα, να φανεί επί αιώνες. Μετά εμφανίστηκε στην αναγέννηση, μετά φωτίστηκαν οι πίνακες, μετά γίνανε ρεαλιστικοί, μετά το σώμα γέμιζε παντού, ξεχύλιζε σε όλους τους πίνακες και μετά φτιάξανε το μοντέρνο, ο πολιτισμικός μονοθεϊσμός, την επίθεση στη μορφή, στο πώς να μην υπάρχει η μορφή. Καημένοι μου άνθρωποι, η φύση που απάντων των διδαγμάτων κρατεί σύμφωνα με αυτά που πιστεύουμε εμείς, με τα δεδομένα τα δικά μας. Η φύση που σας έφτιαξε εσάς, θα θέλατε εσείς να πειραματιστεί λίγο με τη μορφή σας? Γιατί δεν σέβεστε την πλευρά που σας έχει φτιάξει?
Γιατί δεν φτιάχνετε αυτό που φτιάχνει αυτός που σας έφτιαξε? Είναι τραγική η κατάσταση που βρίσκονται όλοι αυτοί. Κλείνουμε εδώ. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Η ελληνική εθνική θρησκεία είναι θρησκεία χαράς. Είναι θρησκεία κατάφασης της ζωής. Είναι θρησκεία που τιμά κάθε φυσική διεργασία που υπάρχει γύρω μας και στο περιβάλλον μας, στο ανθρώπινο είδος, στην πανίδα, στη χλωρίδα που μας περιβάλλει. Τίποτα δεν είναι σκοτεινό και δαιμονικό μέσα σε αυτόν τον ωραίο κόσμο. Απλώς εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί και καλοί ώστε να γίνουμε κοινωνοί της ομορφιάς του, αυτού του υπέροχου κόσμου. Η ελληνική εθνική θρησκεία θέλει τον άνθρωπο, το ξαναλέμε, όρθιο και χαμογελαστό, όπως ακριβώς στα αρχαϊκά μας αγάλματα, σε εκείνο το ωραίο, μυστηριακό χαμόγελο που είχε ο κούρος, που είχε η κόρη. Έτσι το θέλουμε τον άνθρωπο. Όπως επίσης να κινεί και το ένα βήμα μπροστά, το ένα πόδι μπροστά, σε απαρχή ενός βαδίσματος προς τα πού, προς την τελείωση. Είμαστε απαιτητικοί έναντι του ανθρώπου, γιατί είμαστε απαιτητικοί πρωτίστως απέναντι στους εαυτούς μας. Όπως είναι βαρύ το όνομα του Έλληνα, είναι βαρύ και το όνομα Έλογων. Κουβαλάμε μέσα μας κομμάτι από τον κόσμο των θεών. Και αυτό οφείλουμε να το τιμήσουμε. Όλοι μας, πεθαίνοντας, πρέπει να γράφουμε στα μνήματά μας, όχι απλώς για να το γράφουμε, αλλά γιατί όντως έτσι ήτανε, Έλλην ζήσας κατά λόγων και κατά ρετήν. Αυτό είναι που ζητάει η ελληνική εθνική θρησκεία από τους ανθρώπους της.